Μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι, της εκπομπής Ελλάδα Παντού, της δικής σας εκπομπής, της εκπομπής εκείνης που, θα το επαναλάβω άλλη μια φορά, είναι η συνέχεια, η ουρά της εκπομπής Κάθε Μέρα Παντού, της γνωστής εκείνης παλιάς εκπομπής στην ΕΡΤ. Κάθε μεσημέρι, από τις 2 μέχρι τις 4, εδώ στον Ελλάδα FM, με δικά σας ή μάλλον με δική σας προτροπή, καλούμε άτομα πρώτης εμβέλειας, και με τα δικά σας ερωτήματα εμείς όχι τους ανακρίνουμε, απλώς κουβεντιάζουμε μαζί τους και εσείς παίρνετε τις απαντήσεις στα πολλά δικά σας πώς και γιατί. Έχω καλέσει, είναι ήδη κοντά μου και είναι χαρά για μένα, ένα καλό μου φίλο, από τα παλιά. Είναι ο κύριος Θόδωρος, ή Θεόδωρος Νικολάου, όπως θέλει ο ίδιος. Είναι ο Θόδωρος, ο φίλος μου, ο καθηγητής θετικών επιστημών, με πολλά φροντιστήρια, ένας άνθρωπος γνώστης και της πολιτικής κοινής, γιατί και ο ίδιος εκθέτει τον εαυτό του. Δεν μ' αρέσει η λέξη, Θόρη. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Το εκθέτω, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, κατεβαίνει, ούτε αυτό μ' αρέσει. Ούτε αυτό. Θέτει υποψηφιότητα λοιπόν για το Δήμο Κορυδαλλού ως δημοτικός σύμβουλος με υποψήφιο δήμαρχο το φίλο μου τον Στέφανο τον Χρήστου. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος εγώ? Όπως τα λες. Γιατί όμως θέτει υποψηφιότητα, αυτό θέλω να ξέρω. Γιατί το παρελθόν με δίδαξε ότι αν θα κατέβαινα έπρεπε να κατέβω με αυτόν. Σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη. Με τον Στέφανο δηλαδή. Το Στέφανο. Είναι και πολλά χρόνια αυτός εκεί στον Κορυδαλλό. Τρεις τετραετίες ήταν δήμαρχος του Κορυδαλλού. Και έχει κάνει και έργο, ας πούμε, έτσι. Τεράστιο. Ναι. Άρα λοιπόν, με αυτόν μόνο θα μπορούσαμε, κάποιον άλλο. Νομίζω πως δεν θα κατέβαινα. Δεν θα υπήρχε περίπτωση δηλαδή. Ναι. Τώρα, θέλω να πω το εξής. Οι απόψεις όλων αυτών των κατοίκων της περιοχής, ποιες είναι για το Δήμο Κορυδαλλού, για το Δήμαρχο, για όλους εσάς που κατεβαίνετε εκεί, μάλλον που θέτε την υποψηφιότητα. Ο κόσμος. Μια ζωή ο Δήμαρχος ήταν αγαπητός στους Κορυδαλλιώτες. Επετέλεσε σημαντικότατο έργο στο παρελθόν, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων λόγω προσωπικών προβλημάτων ή γιατί εκλέχθηκε αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και Νήσων. Ξέρω. Να ξέρεις όλα αυτά. Να απέχει από τις εκλογές τις δημοτικές. Ήρθε όμως η ώρα να αφήσει το στίγμα του. Σωστό. Τώρα, λέτε εδώ κάπου... Να ολοκληρώσει το στίγμα του. Ναι, ναι. Ωραία. Λέτε κάπου ότι εμείς θέλουμε έναν ανθρώπινο σύγχρονο, έτσι δεν λέει. Ωραία. Σύγχρονο, ξανά. Λέω, ξανά. Τι ξανά. Εννοούμε... Με τη λέξη ξανά και λοιπά. Είναι του προηγούμενου. Συνέχεια του προηγούμενου, να συνεχίσουμε και να επαναλάβουμε, να συμπληρώσουμε και να εξελίξουμε αυτά τα οποία κάναμε στο παρελθόν. Ναι. Γιατί το πρόβλημα είναι το εξής, ότι υπάρχουν καινούργια θέματα, προβλήματα και καταστάσεις που πρέπει να προχωρήσουμε στον Κορυδαλλό. Όπως? Πρώτα-πρώτα, βασικά θέματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας και τα οποία δεν έχουν επιληθεί είναι το κυριότερο και το βασικότερο θέμα των φυλακών. Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο που χρειάζεται να το δείτε από την αρχή, σωστό είναι αυτό. Εντάξει, ακριβώς. Κάναμε φοβερές κινητοποιήσεις πριν κάποια χρόνια για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Βέβαια, έχουν δοθεί κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα φύγουν και θα πάνε στον ασπρόπυργο, αλλά πότε, πώς, με ποιες διαδικασίες και τα λοιπά, ακριβώς. Το ρήμο, κύριε Νικολάου, αυτά τα ακούω χρόνια. Ακριβώς, Το ζούμε το γιατί. Ακριβώς. Τώρα, για να ακούσω κάτι άλλο. Ναι. Οι δεσμεύσεις σας αυτές που έχετε στις προγραμματικές δηλώσεις, ναι, μπορούν να υλοποιηθούν? Βεβαιότατα. Με? Με τι τρόπο? Βεβαιότατα μπορούν να, με σκληρή δουλειά, προσπάθεια και να είμαστε. Ας πούμε, ξέρω εγώ, τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία. Λέω τώρα εγώ, ναι, μια ιδέα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλήματα, δεν το ξέρω. Ναι, φυσικά υπάρχουν. Τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία σήμερα του Κορυδαλλού εντοπίζονται πρώτα στις στεγαστικές ανάγκες που υπάρχουν στο Κορυδαλλό, δεύτερον σε μια μεγάλη συγκέντρωση των λυκείων, ειδικά κυρίως στο κέντρο του Κορυδαλλού,
στις συντηρήσεις, στις αναβαθμίσεις, επεκτάσεις και βελτιώσεις των κτηρίων και των εγκαταστάσεων, στη μεταφορά των μαθητών από μακρινές περιοχές στα σχολεία, αλλά κυρίως, αν θέλαμε να δώσουμε μια προτεραιότητα, στην ασφάλεια των μαθητών, εντάξει, ναι. Και στην ασφάλεια γενικότερα των σχολείων, γιατί δεν είναι μόνο οι μαθητές μέσα στα σχολεία. Σε λίγο, δηλαδή, για να νιώσει μια γυναίκα, είναι ένας πολίτης με παιδί μου. Ναι. Εγώ μπορώ να έρθω στην Κορίδαλο βράδυ να πιω καφέ χωρίς να με, ξέρω εγώ, να τρέμω μήπως γίνει κάτι. Καλά, το θέμα της ασφάλειας εγώ δεν το εντοπίζω εκεί. Νομίζω ότι ο Κορίδαλος είναι ασφαλής δήμος, εντάξει. Το θέμα της ασφάλειας των μαθητών και των καθηγητών και όλων όσοι εργάζονται μέσα στο σχολείο, εντάξει, το εντοπίζω κατά τη διαμονή των παιδιών. Να κάνουμε μια μουσική ανάσα, να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πούμε για πολλά θέματα και ιδιαίτερα ένα θέμα που έχω εντοπίσει και που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε είναι τι γίνεται με τους αθλητικούς χώρους. Εγώ ξέρω ένα γήπεδο ότι υπάρχει. Θα τα πούμε γι' αυτό.